Γεια σας και καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο κανάλι μου για άλλη μια εβδομάδα. Πολύ κοντά το ένα βίντεο με το άλλο, για την κατάσταση που ζω και την κατάσταση που περνάω αυτές τις μέρες είναι κατόρθωμα πραγματικά. Θέλω να πω καταρχάς ένα τεράστιο συγγνώμη, γιατί στο προηγούμενο βίντεο ξέχασα να σας ενημερώσω ότι γέννησα. Και με ρωτήσατε πάρα πολλές κοπέλες και σας φάνηκε περίεργο που ξαφνικά ανέφερα ένα μωρό μέσα στο σπίτι. Και πραγματικά θέλω να πω συγγνώμη, γιατί για κάποιον λόγο έχω στο μυαλό μου ότι όσες με ακολουθείτε στο YouTube, με ακολουθείτε και στο Instagram. Που αυτό δεν γίνεται, καταρχάς γιατί μπορεί να μην θέλετε να με ακολουθείτε στο Instagram, να ξεκινήσουμε από εκεί, αλλά να θέλετε να με ακολουθείτε εδώ. Και δεύτερον, γιατί μπορεί να μην έχετε Instagram. Δεν ξέρω για ποιο λόγο θεωρώ αυτονόητο ότι όποιος με ακολουθεί εδώ, με ακολουθεί και εκεί, και ότι μαθαίνετε τα νέα μου από εκεί. Οπότε ναι, παιδιά, γέννησα τον προηγούμενο μήνα, τον Δεκέμβρη. Τώρα αυτό το βίντεο θα ανέβει Φλεβάρι, λογικά. Κάποια στιγμή έχω μπερδευτεί. Όχι, έχω χάσει τις μέρες. Όχι, δεν θα ανέβει. Γενάρη θα ανέβει, τέλος Γενάρη. Και πέρα από αυτό, θέλω να σας πω άλλο ένα συγγνώμη που τα βίντεο μου είναι λίγο πιο πρόχειρα. Σας εξήγησα και στο προηγούμενο βίντεο ότι τώρα με το μωρό είναι πάρα πολύ δύσκολο να στήσω φώτα, να στήσω τρίποδο. Είναι πραγματικά, παίζω με τα λεπτά. Τώρα κοιμάται το μωρό και τρέχω να γυρίσω αυτό το βίντεο που μου ζητήσανε πάρα πολλές κοπέλες στο Instagram. Και ελπίζω να το βρείτε κι εσείς εδώ στο YouTube ενδιαφέρον. Οπότε μέχρι λίγο να βρω τα πατήματά μου, μέχρι λίγο το μωρό να μεγαλώσει, να μπορεί να κάθεται περισσότερο μόνο του και θα πρέπει να έχω λίγο πιο πρόχειρα βίντεο. Αυτό. Σήμερα λοιπόν θα σας δείξω ποιες ηλεκτρικές συσκευές χρησιμοποιώ εγώ τώρα με το μωρό μου. Ζητήσατε αυτό το βίντεο πάρα πολλές. Σας ενδιαφέρει πάρα πολύ να δείτε τι είναι αυτό που με έχει βολέψει αυτές τις μέρες, τι είναι αυτό που μπορεί να χρειαστείτε κι εσείς που γεννάτε μέσα στους επόμενους μήνες. Πάμε να ξεκινήσουμε. Αυτό. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θα ξεκινήσουμε με το χώρο της κουζίνας και θέλω να σας πω ότι αυτός εδώ πέρα είναι ο αποστηρωτής που εμείς επιλέξαμε να πάρουμε. Είναι της εταιρείας Kiko. Έχει βγάλει δύο η εταιρεία Kiko. Αυτός είναι ο λίγο πιο απλός και έχει βγάλει κι άλλον έναν ο οποίος έχει οθόνη εδώ πέρα. Εμείς προτιμήσαμε να πάρουμε αυτόν γιατί όπου και αν έμπαινα και διάβαζα σχόλια είχε πολύ καλές κριτικές ο συγκεκριμένος αποστηρωτής και γενικότερα μου τον είχαν πει και διάφορες κοπέλες όσο ήμουν έγκυος τον συγκεκριμένο. Τον έχει και η αδερφή του κανάκι, οπότε πήραμε και από εκεί μια γνώμη. Και έτσι επιλέξαμε να πάρουμε αυτόν. Μέχρι στιγμής μας έχει βγει πάρα πολύ καλός. Χωράει 6 μπουκάλια μέσα, είναι 2 επιπέδων, έχει κάτω το μεγάλο και πάνω για τις πιπίλες και για τα πιο μικρά πράγματα, κάτω μπαίνουν τα μπουκάλια, εγώ βάζω τα μπουκάλια και τα καπάκια. Και θέλω να σας πω λίγο και τον τρόπο της αποστήρωσης, γιατί με ρωτάτε επίσης πολλά κορίτσια τι κάνω. Εννοείται πως πλένω τα μπουκάλια πρώτα με σαπούνι κανονικά, μετά τα ξεπλένω πάρα πολύ καλά και σχολαστικά και προσεκτικά, μην έχει μείνει πάνω σαπουνάδα ή οτιδήποτε από γάλα. Τα βάζω μέσα στον αποστηρωτή να αποστηρωθούν. Τα αφήνω μετά να κρυώσουν, γιατί αν το ανοίξετε κατευθείαν θα τσουρουφλιστείτε. Μένουν κάποιες ώρες τα μπουκάλια μέσα, εάν δεν ανοιχθεί το καπάκι αποστηρωμένα. Και μετά σας λέω ότι μου έχει πει ο δικός μου παιδίατρος τι κάνω εγώ. Δεν σας λέω ότι τα κάνω όλα σωστά, ούτε ότι το παίζω έξυπνη. Απλά σας λέω τι μου έχει πει, τι μου έχει προτείνει ο δικός μου παιδίατρος και αυτό κάνω κι εγώ. Βγάζω τα μπουκάλια μέσα από τον αποστηρωτή, τα γεμίζω με νερό στα ml που πρέπει, αφού έχω βράσει πρώτα το νερό, εννοείται για 5 λεπτά. Και αφού κρυώσει το νερό και τα έχω κλείσει, εννοείται τα μπουκάλια, τα βάζω στο ψυγείο. Και όταν είναι να φάει το μωρό, βγάζω το μπουκάλια και μετά φτιάχνω το γάλα του. Αλλά τα βάζω στο ψυγείο έτοιμα με το νεράκι τους μέσα στα ml που πρέπει. Γιατί εμένα μου είπε ο παιδίατρος μου ότι τα θερμός δεν τα προτιμάει, γιατί το νερό κάθεται στάσιμο. Οπότε μου είπε καλύτερα να κάνω αυτό το πράγμα, γιατί και μέσα στο ψυγείο συντηρούνται καλύτερα. Επίσης, μου έχετε πει πολλά κορίτσια, εάν τα βγάζω από τον αποστηρωτή και τα βάζω σε στεγνοτήριο για να κάθονται να στεγνώνουν. Όχι, δεν το κάνω αυτό, γιατί να μείνουν πολύ ώρα έξω. Μου έχει πει ο παιδίατρός μου, πάλι σας λέω. Δεν το παίζω έξυπνη. Χαλάει η αποστήρωση. Οπότε γίνεται γρήγορη δουλειά, τα βγάζω, τα γεμίζω, τα αφήνω να πιάσουν θερμοκρασία δωματίου και τα βάζω κατευθείαν μέσα στο ψυγείο. Αυτό κάνω εγώ. Γενικότερα, ο αποστηρωτής μας είναι καλός μέχρι στιγμής. Το μόνο ελάττωμα. Απλά όταν είσαι κουρασμένος και ξενυχτισμένος, είναι λίγο δύσκολο να το κάνεις. Θέλει καθάρισμα μετά από κάθε χρήση. Δηλαδή, κάτω στη βάση όπου κοχλάζει το νερό, πρέπει να βάζεις ξύδι για να φεύγουν τα άλατα. Περνάω τον αποστηρωτή μετά να φεύγουν και η υγρασία να μην μένει μέσα με το νερό και πιέσει μούχλα ή οτιδήποτε. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, αλλά προσπαθώ να τον προσέχω όσο πιο πολύ μπορώ. Και εννοείται έχω μέσα, αν δείτε εδώ πέρα, έχω και την
το πιαστράκι για να πιάνω τις πιπίλες και αυτά, για να μην τα πιάνω με το χέρι, γιατί απαγορεύεται άπαξ και πιάσεις την πιπίλα με το χέρι μετά την αποστήρωση, εννοείται πως έχει χαλάσει. Πάμε τώρα στο επόμενο. Και αυτή εδώ είναι η άλλη συσκευή, η οποία μου έχει λύσει πραγματικά τα χέρια. Είναι ένας θερμαντήρας μπιμπερό, στην ουσία είναι κάτι σαν Ben Marie. Έχω αφήσει και τον μπιμπερό που ήπιε για να σας δείξω πώς λειτουργεί. Βάζεις μέσα εδώ λίγο νεράκι, το βάζεις στη θερμοκρασία που θες, τοποθετείς μέσα, βγάζω από το ψυγείο του μπιμπερό, το τοποθετώ μέσα. Εγώ το κάνω αυτό μισή ώρα πριν φάει το μωρό. Και ζεσταίνει το νεράκι. Και έτσι το πηγαίνει σε μια θερμοκρασία πάρα πολύ σωστή για το μωρό. Με πέδεψε λίγο στην αρχή, δεν θα σας το κρύψω, γιατί δεν μπορούσα να βρω τη θερμοκρασία που πρέπει να πιει το μωρό. Δεν ξέρω, μου φαινόταν πάρα πολύ ζεστό εδώ. Εδώ πέρα κατάκαιγε, καλά εδώ πέρα δεν το συζητώ, τσουρουφλάει. Και τέλος πάντων δοκίμασα μια μέρα το νερό με το στόμα, γιατί το πιάνα με το χέρι μου, να σας πω την αλήθεια, και το δοκίμασα με το στόμα για να δω ότι όντως το νερό είναι ok και όντως αυτή είναι εδώ τη θερμοκρασία με τα μικρά τα μπιμπερό. Προς το παρόν είναι πάρα πολύ καλό. Ειλικρινά μου έχει λύσει τα χέρια, ειδικά εγώ που δουλεύω και έτσι τα μπουκάλια του μωρού, δηλαδή ότι τα γεμίζω και τα βάζω στο ψυγείο για να μένουν αποστηρωμένα εκεί, και στο ψυγείο μένουν και 24 ώρες αποστηρωμένα, να ξέρετε, από ό,τι μου έχει πει ο παιδίατρος. Οπότε είναι πάρα πολύ καλή λύση. Υπάρχουν και άλλες εταιρείες που βγάζουν. Αυτή εδώ πέρα η εταιρεία δεν ξέρω τι είναι, δεν γράφει επάνω. Το είχε αδερφή μου τα δικά της τα παιδιά και έτσι το απέκτησα κι εγώ. Και επίσης θέλω να σας πω ότι θερμό μπορώ να χρησιμοποιώ, μου είχε πει ο παιδίατρος, μόνο στις εξόδους. Όταν σαραντήσουμε με το καλό και αρχίζει το μωράκι και βγαίνει έξω, μόνο τότε για λίγο δεν πειράζει. Πάμε τώρα στην επόμενη συσκευή. Η επόμενη συσκευή είναι αυτή εδώ, η κάμερα. Είναι από την εταιρεία Xiaomi, αν το προφέρω σωστά. Ακριβώς εδώ κάτω, εδώ, είναι ο Babies με το Relax του. Και την πήραμε αυτή την κάμερα, δεν πήραμε εδώ επικοινωνία, πήραμε αυτή την κάμερα για να μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε και αργότερα. Και μας αρέσει γιατί μπορείς να δεις το μωρό και από το κινητό και από το τάμπλετ, οπουδήποτε κι αν είσαι, και από τον υπολογιστή όπου θέλεις εσύ. Και να του μιλάς και να το ακούς, τα πάντα γίνονται, γυρίζει κιόλας. Να μπορέσεις να την κουνήσεις όπως θέλεις. Και επέλεξα κάτι τέτοιο για να μπορώ να το έχω πιο εύκολα στο κινητό. Και η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ σωτήριο, παιδιά, να έχεις μια κάμερα να βλέπεις το μωρό. Στην αρχή είπα να μην πάρουμε. Αλλά κατά τη διάρκεια των ημερών που πέρναγαν μέσα στο σπίτι, ανακάλυψα ότι χρειάζεται. Ελάτε εδώ για να βλεπόμαστε. Λοιπόν, χρειάζεται. Στην αρχή είπα ότι δεν χρειάζεται να πάρεις μια κάμερα. Αλλά άνθρωπος είσαι, θες να πας λίγο στην τουαλέτα. Να κάνεις την ανάγκη σου, ρε παιδί μου, να φτιάξεις λίγο τα μαλλιά σου, να βαφτείς κάτι, να κάνεις οτιδήποτε, να αλλάξεις τέλος πάντων το δωμάτιο και να θες να βλέπεις το μωρό τι γίνεται και τι κάνει. Είναι σωτηρία. Σας μιλάω ειλικρινά. Να πάρετε μια καμερούλα, και αυτή δεν ήταν πολύ ακριβή. Δηλαδή, άμα την γκουγκλάρετε, Xiaomi Mi λέγεται συγκεκριμένη, δεν είναι πολύ ακριβή. Και μένει και αργότερα. Μπορείς να την τοποθετήσεις όπου θέλεις και να την έχεις και μέσα στο σπίτι αργότερα που θα μεγαλώσει το παιδί, να την χρησιμοποιείς άμα θα βγεις ταξίδι, να βλέπεις τι γίνεται μέσα στο σπίτι κτλ. Και πάμε στην επόμενη συσκευή. Το επόμενο είναι το Relax του μωρού, το οποίο είναι θεϊκό. Με έχετε ρωτήσει στο Instagram πάρα πολλά κορίτσια πώς μου φαίνεται, τι γίνεται. Τώρα δεν σας το δείχνω ολόκληρο γιατί είναι το μωρό πάνω. Θα τραβήξω όμως ένα πλάνο να σας το δείξω αργότερα. Μπορώ να σας πω ότι είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσα να έχω μέσα στο σπίτι. Το μωρό κάθεται πάνω, το ευχαριστιέται, του αρέσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν του αρέσει τόσο πολύ το κούνημα που κάνει, γιατί και να το σταματήσω, κάθεται το μωρό, δεν έχει θέμα. Εγώ πιστεύω ότι του αρέσει πάρα πολύ αυτό το σχήμα που έχει σαν μισό αυγό, γιατί τον αγκαλιάζει την ώρα που είναι ξαπλωμένος πάνω και νομίζω ότι του αρέσει αυτή η θαλπορή που νιώθει από από το αγκάλιασμα που κάνει ο σχεδιασμός του καθίσματος. Εγώ αυτό πιστεύω ότι αρέσει περισσότερο στο μωρό. Έχει διάφορες κινήσεις, όπως βλέπετε εδώ, για να κάνει το μωράκι. Να τες. Έχει και την ταχύτητα εδώ και εδώ πέρα έχει και διάφορους ήχους, λευκούς ήχους για να μπορεί να ακούει το μωρό. Μπορείς να το συνδέσεις και με το κινητό σου ή το τάμπλετ ή με οτιδήποτε και να ακούει και τραγουδάκια εδώ από τα ηχεία. Βέβαια να ξέρετε ότι κάποια κορίτσια στο Instagram μου είπαν ότι τα δικά τους τα παιδιά δεν τον βολεύτηκαν και ότι το αγόρασαν τσάμπα. Εγώ θέλω να σας πω ότι το δικό μου το παιδί κάθεται μέσα, του αρέσει πάρα πολύ, τώρα είναι και στο κάθε παιδί εννοείται. Αλλά επειδή εμάς από ό,τι βλέπω το ευχαριστιέται, είπα να σας δείξω και αυτό. Άλλη μία συσκευή που την είχαμε έτσι κι αλλιώς, αλλά και αυτή τώρα μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ, είναι ο φιγκραντήρας. Ο φιγκραντήρας, παιδιά, είναι σωτηρία κι αυτός. Από τότε που πήραμε φιγκραντήρα στο σπίτι, έχουμε σωθεί με την υγρασία, δεν μαυρίζουν πλέον οι τοίχοι, δεν στάζουν πλέον τα παράθυρα όταν σιδερώνεις ή όταν μαγειρεύεις. Και γενικότερα τώρα
κρατάει το σπίτι σε την υγρασία που πρέπει, που έχουμε επιλέξει εμείς που είμαστε υποπαιδίατρος τέλος πάντων, την υγρασία που πρέπει να έχουμε εδώ μέσα. Οπότε και αυτός είναι πάρα πολύ καλός και βοηθάει και στη θέρμανση, να ξέρετε, επειδή ρουφάει την υγρασία και το σπίτι θερμαίνεται πιο σωστά, αλλά και για το αναπνευστικό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί έχει και ιονιστεί, οπότε καθαρίζει και τον αέρα. Βέβαια, ανοίγω μία με δύο φορές την ημέρα να αεριστεί το σπίτι τώρα με το μωρό οπωσδήποτε. Και να ξέρετε ότι και αυτός είναι πάρα πολύ καλός και θα σας βοηθήσει και με τη θέρμανση, αλλά γενικότερα μπορείτε να στεγνώσετε και μέσα στο σπίτι ρούχα, τώρα που δεν μπορείς εύκολα να βγάλεις τα ρούχα έξω στο μπαλκόνι λόγω από τα τζάκια και αυτά που μυρίζουν κατευθείαν. Να ξέρετε ότι στεγνώνει τα ρούχα πολύ γρήγορα. Επόμενη και πρώτη τελευταία συσκευή είναι τα αερόθερμα. Λοιπόν, αυτό εδώ το αερόθερμο και έχουμε κι άλλο ένα, όχι ίδιο, μια άλλη εταιρεία. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει λόγος να σας πω την εταιρεία, γιατί τα αερόθερμα στην ουσία κάνουν την ίδια δουλειά. Νομίζω ότι όποιο και να πάρετε θα το ευχαριστηθείτε το ίδιο. Εμείς έχουμε πάρει δύο. Ένα για το μπάνιο και ένα για το δωμάτιό του. Το σπίτι εμείς το ζεσταίνουμε με το καλοριφέρ και το έχουμε ακριβώς στη θερμοκρασία που μας έχει πει ο παιδίατρος, 22 βαθμούς. Ούτε λιγότερο ούτε περισσότερο, και για να μην κρυώνει το παιδί, αν έχει λιγότερο, και περισσότερο όχι, γιατί ζεσταίνονται πολύ και μετά δεν έχουν όρεξη να φάνε για να πιούν το γάλα τους. Οπότε τα χρησιμοποιούμε αυτά όταν είναι να πλύνουμε το μωρό μέσα στο μπάνιο και το άλλο μέσα στο δωμάτιο του όταν είναι να του κάνουμε αλλαγή πάνας ή να τον κάνουμε μπάνιο που θα πρέπει να γδύσει το μωράκι και να μείνει γυμνούλι. Εγώ προτιμώ τουλάχιστον να είναι το δωμάτιο λίγο πιο ζεστό από τους 22 βαθμούς όταν το μωρό θα γδυθεί για να έρθει στο μπάνιο και να κάνει τον μπανάκι του. Θεωρώ ότι είναι πιο σωστό να υπάρχει μια πιο ζεστή ατμόσφαιρα από τους 22 βαθμούς. Οπότε, αερόθερμα, παιδιά, πάρα πολύ σωτήρια. Ζεσταίνουν κατευθείαν το χώρο. Είναι για λίγο, δεν είναι μια συσκευή που θα σου ζεστάνει το σπίτι και θα μείνει ζεστό το σπίτι μετά για ώρες. Όπως το καλοριφέρ, ας πούμε, που θα το κλείσεις και θα μείνει το σπίτι ζεστό. Γιατί στην ουσία το καλοριφέρ ζεσταίνει και τα έπιπλα, ζεσταίνει και τους τοίχους. Ενώ αυτά, όπως και το air condition, ζεσταίνουν μόνο την ατμόσφαιρα. Είναι μόνο για αυτό το λόγο που σας είπα, για να μπορείς να κάνεις ένα ωραίο κλίμα μέσα στο δωμάτιό του και στο μπάνιο του, για να μπορέσεις να το πλύνεις και να μην αγχωθείς ότι μπορεί να σου κρυώσει το παιδί. Και η τελευταία συσκευή, αχρίαστη να είναι Παναγία μου σε όλο τον κόσμο, είναι ένα ηλεκτρονικό θερμόμετρο. Τα μωράκια δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να καθίσουν να τους βάλεις το κανονικό το θερμόμετρο στην αμασχάλη τους. Οπότε, καλό είναι να έχετε ένα τέτοιο ηλεκτρονικό θερμόμετρο. Υπάρχει και ένα άλλο το οποίο είναι σε μορφή πιπίλας. Δηλαδή, είναι πιπίλα η οποία μετράει τη θερμοκρασία του μωρού και τη βάζει στο στόμα του να την πιπιλήσει. Και μπροστά υπάρχει κάποια ειδική, δεν ξέρω τι ειδικό είναι αυτό, που μετράει τη θερμοκρασία. Μου το στείλε μια κοπέλα, δεν είχα ιδέα ότι υπάρχει τέτοια πιπίλα. Εμείς πήραμε ένα ηλεκτρονικό θερμόμετρο, ειλικρινά να είναι αχρίαστο, αλλά πρέπει μέσα στο σπίτι, όταν έχεις ένα μωράκι, να υπάρχει και κάτι αντίστοιχο. Λοιπόν, αυτές είναι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές που χρησιμοποιούμε εμείς μέσα στο σπίτι. Τώρα που έχει έρθει το μωράκι, δεν χρησιμοποιούμε κάτι άλλο. Βέβαια, μου έδειξε μια κοπέλα στο Instagram πριν λίγες ημέρες μια συσκευή απίστευτη, πάρα πολύ ωραία. Αλλά επειδή εγώ έχω βρει τώρα τον τρόπο με τον Ben Marie, είπα να μην πάρω και αυτό και κάνω περισσότερα έξοδα. Είναι μια συσκευή. Δεν θυμάμαι πώς τη λένε, καθόλου δεν θυμάμαι. Εάν τη βρω, θα σας τη γράψω κάπου εδώ στην οθόνη να τη δείτε. Είναι σαν καφετιέρα, όπου βάζει το μπουκάλι, βράζει μόνη της το νερό και το πηγαίνει ακριβώς στη θερμοκρασία που πρέπει το μωρό να έχει στο μπουκάλι του. Πάρα πολύ ωραία συσκευή. Μέσα σε 2 λεπτά μου πει η κοπέλα ότι είναι έτοιμο το γάλα, εσύ απλά βάζεις στη σκόνη, δεν κάνεις τίποτα άλλο. Είδα ότι την έχουμε κι εμείς εδώ στην Ελλάδα, γιατί το έψαξα. Αλλά θεώρησα να μην κάνω παραπάνω έξοδα αφού έχω βρει τον τρόπο με τον Ben Marie. Τώρα θέλω από όλες τις μανούλες, οι οποίες έχουν κάνει τα παιδάκια τους, και όχι μόνο φρέσκα και παλιότερα, να μας γράψουν από κάτω στα σχόλια και άλλες συσκευές, ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, που μπορεί να σας βολέψαν εσάς, κάτι που μπορεί να μην το έχω εγώ, να μην το γνωρίζω και να το γνωρίσουν και τα άλλα τα κορίτσια. Οπότε νομίζω θα είναι βοηθητικό να γράψετε από κάτω στα σχόλια κάποιες συσκευές που χρησιμοποιείτε και σας έλυσαν τα χέρια, ή τον τρόπο που εσείς κάνατε αποστήρωση, ή τον τρόπο που εσείς αποθηκεύετε το νερό. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή ιδέα για να βοηθηθώ και εγώ, αλλά και οι υπόλοιπες μανούλες που είναι εδώ για να πάρουν ιδέες για όταν θα έρθει το μωράκι του στο σπίτι. Σας ζητώ για ακόμη μια φορά συγγνώμη για την προχειρότητα των βίντεο, αλλά θα το βρούμε σιγά σιγά, παρέα εδώ πέρα, θα τα βρούμε αυτά τα πράγματα. Και επίσης μου έχετε ζητήσει πάρα πολλές βίντεο σχετικό με την ημέρα της γέννας. Σκέφτομαι να κάνω, δεν ξέρω, πείτε μου και εσείς από κάτω στα σχόλια. Αν θέλετε, βασικά πατήστε like στο βίντεο για να το καταλάβω, να μην κάθεστε να μου γράφετε άμα βαριέστε να γράψετε σχόλιο. Άμα θέλετε βίντεο με τη γέννα, κάντε like σε αυτό το βίντεο για να το δω
και να το καταλάβω. Και αυτά, δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Ελπίζω και το επόμενο βίντεο να είναι πάρα πολύ σύντομα. Σας φιλώ γλυκά. Γεια σας. Α, ναι, και να μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε στο Instagram. Σας το γράφω κάπου εδώ. Φιλάκια.